Αναμένεται, τα Χριστούγεννα στη Βυθλέμ φέτο είναι διαφορετικά από κάθε άλλη χρονιά. Η πόλη τη κατεχόμενη Δυτική Όχθη κάθε χρόνο αυτέ τι μέρε έσφιζε από επισκέπτε, αλλά φέτο είναι σχεδόν έρημη. Η εικόνα του Θείου Βρέφου στα Ερήπια κάνει το γύρο του κόσμου. Θα πάμε στην αίθουσα Σύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Γιώτα Κούμουρου για να μα μεταφέρει τη σημερινή εικόνα από τη γενέτρια του Ισού. Γιώτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριακό, στην γενέτρια του Ισού. Όπω είπε και εσύ, τα Χριστούγεννα φέτο είναι εντελώ διαφορετικά. Καθώ καθώς ακυρώθηκαν όλες οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω βεβαίως της ανθρωπιστικής τραγωδίας στην Γάζα. Ο ναός της γέννησης στην Βιθλέ με ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς που προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, Φέτο είναι έρημο. Οι καμπάνε θα σημάνουν τα μεσάνυχτα στην Εκκλησία τη Γεννήσεω στην Αγία Νύχτα. Ωστόσο, Κυριάκο, δεν θα υπάρχει δέντρο, δεν θα γίνουν παρελάσει. Δεν θα ακουστεί χαρμόσυνη μουσική ούτε κάλαντα και κανένα Άγιο Βασίλη δεν θα μοιράζει παιχνίδια στα παιδιά τη Δυτική Όχθη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό η γιώτα, η εικόνα του Θείου Βρέφου στα Ερήπια. Ναι, έξω από το ναό τη Γέννηση, μια συγκλονιστική φάτινη έχει στηθεί που απεικονίζει όλη την φρίκη του πολέμου στην Γάζα. Μαύρε οι φιγούρε τη Παναγία και του Ιωσήφ, και το Άγιο Βρέφο, τυλιγμένο σε λευκό σάβανο, φορό τιμή στα νεκρά παιδιά θύματα του πολέμου. Μέσα στο ναό προσεύχονται μόνο ελάχιστοι ντόπιοι χριστιανοί κάτοικοι. Από το Δημαρχείο τη Βιθλέμ Κυριάκου, ανακοινώθηκε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα που καταδικάζει το Ισραήλ για εθνοκάθαρση και γενοκτονία στην Γάζα. Μάλιστα, τα Κούμουν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.